Πάμε, εμεί έχουμε νέα φρέσκια δημοσκόπηση. Έχουμε ευθύνη. φρέσκια, φρέσκια, πολύ φρέσκια, Νικόλ. Ε, για λογαριασμό της στο σελίδας Politik, είναι της ε, interview βεβαίως. Ε, να σου πω, Νικόλ, ε, πως έχει κάποια πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα. Δηλαδή, θα <συσχελίδι> δούμε στις ε, κάρτες, βλέπουμε ε, στις κάρτες, ε, στην εκτίμηση λοιπόν ψήφου για τι ευρωεκλογέ, βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία είναι ανάμεσα 32% με 36%. ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται 17% με 19% από 17% έως 19%. Το ΠΑΣΟΚ 12% έως 13%. Κούε 6% έως 8%. Η ελληνική Λύση 7% με 9%. Α, ε, μετά στη συνέχεια είναι η Νέα Αριστερά από 5% έως 6%. Η Πλεύση Ελευθερίας 3% με 4%. Και η Νίκη από 4% έως 5%. Λοιπόν, να κρατήσουμε εδώ δύο-τρία στοιχεία βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία σταθεροποιημένη εκεί στην περιοχή του 32 με 36%. Ο στόχος, θυμίζουμε, είναι το 33% που έχει θέσει ο Πρωθυπουργό Βλέπουμε ανεβασμένο κι άλλο τον ΣΥΡΙΖΑ, 17 με 19. 17 με 19 σημαίνει πάνω από τα ποσοστά του στις εθνικές εκλογές του α, περασμένου χρόνου α, και μάλιστα μετά τη διάσπαση. Βλέπουμε και τη Νέα Αριστερά. Με άνετα ποσοστά εισόδου στην Ευρωβουλή και βλέπουμε το κόμμα του κ. Βαλόπουλου, την ελληνική λύση, να έχει πέσει κάτω από το 10%, αρκετά κάτω από το 10%. Και σχετικά ανεβασμένη μια μονάδα παραπάνω, την Νίκη. Ναι, ναι. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Τα ευρήματα αυτά έχουν πολύ ενδιαφέρον. Ε, και βέβαια, δημοσκόπηση είναι, βέβαια. Απλώ ναι. το κρατάμε. Ναι. Και μετά να δούμε, βεβαίω, γιατί στην ίδια δημοσκόπηση έχουν μετρηθεί και οι υποψήφοι ευρωβουλευτέ των κομμάτων, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ κατά κύριο λόγο. Ποιοι προηγούνται στην κούρσα. Ποιοι okay, προηγούνται στην κούρσα. Θα δούμε λοιπόν την α, σχετική κάρτα. Θα δούμε ότι στη Νέα Δημοκρατία προηγείται α, η Ελίζα ποσοστό 34, Μπελέρης, ε, με ποσοστό 34,5%. Ο Φρέντι Μπελέρη με ποσοστό 28,1%. Ο κύριο Βαγγέλη Μημαράκης με ποσοστό 27,3%. Ο κύριο Γιώργο Αυτιά με 20,4%. Η κυρία Ελεωνόρα Μελέτη με 19%. Ο κύριο Τσιόδρα Δημήτρη με 17,9%. Ακολουθούν μετά πύρο Δήμα με 16,4% και Μπουρόπουλο με 15,9. Βίκη φλέσαμε με 13,5. Εξαδάκτυλος Αθανάσιος 12,9. Θα δούμε και στου υποψηφίου του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και εκεί έχουν ενδιαφέροντα ευρήματα, ναι. πως προηγείται ο κύριο Κώστα Αρβανίτη, ποσοστό 42,3% ο κύριο Νίκο Παπά με 37,3% ο κύριο Φαραντούρη Νίκο ακολουθεί, 36,5% η κυρία Μπεκατόρου Σοφία 24,4% η κυρία Έλενα Κουντουρά, 23,5% ακολουθεί μετά η κυρία Δώρα Αυγέρη 22 με 22,6% ο Ευάγγελο Αντώνερο με 17,1% και στη συνέχεια οι υπόλοιποι. Μάλιστα. Αυτά είναι, αυτή είναι η εικόνα και για την κούρσα των υποψηφίων από τη συγκεκριμένη τουλάχιστον δημοσκόπηση. Περιμένουμε και άλλες δημοσκοπήσεις να πούμε εντός της εβδομάδας. Είναι το πρώτο κύμα δημοσκοπήσεων μετά την ανάπαυλα του Πάσχα και στην τελική ευθεία πια για τις ευρωεκλογές. Όμως, πρέπει να πω πως χθες, είχαμε χθες το απόγευμα την παρουσίαση μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα διαφορετική δημοσκόπηση, η οποία δεν μετράει πρόθεση ψήφου. Δόξα τω Θεώ, πρόθεση Ψήφου, θα βλέπουμε συνεχώ ε, τι επόμενε μέρε και το επόμενο διάστημα. Ε, μετράει όμω και επιχειρεί να αναλύσει τα κριτήρια με τα οποία θα πάνε οι ψηφοφόροι, οι Έλληνε ψηφοφόροι, να ψηφίσουν σε αυτέ τι ευρωεκλογέ. Γιατί μην ξεχνάμε, για ευρωεκλογέ πρόκειται.